Λουκέτο στα τακτικά χειρουργία λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων. Οι γιατροί των δύο νοσοκομείων Πέδων αποφάσισαν την αναστολή των χειρουργείων μέχρι να ολοκληρωθούν οι προσλήψει προσωπικού. Το Αγλαία Κυριακού από τι 27 Μαΐου και το Αγία Σοφία από την 1η Ιουνίου. Από τι 24 θέσει που υπήρχαν στο αναισθησιολογικό του Αγία Σοφία, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει μόνο 13 γιατροί και από αυτού του δύο, η μία είναι μητέρα, είναι έγκυο, η άλλη είναι μητέρα με μικρό παιδί, ουσιαστικά είναι 11. Και να εντοπίζονται και σε νοσηλευτές όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό. Όσο αυτά δεν καλύπτονται, τόσο μεγαλώνουν οι λίστες αναμονής. Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, οι τεράστιες ελλείψεις στο απαραίτητο προσωπικό έχουν προκαλέσει πολύμινες καθυστερήσεις στα παιδικά χειρουργεία, ακόμη και για έκτακτα περιστατικά, οδηγώντας πολλούς γονείς σε αδιέξοδο. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω παιδάκι 2 μηνών. Με ατρυσία ισοφάγου, που θα έπρεπε να έχει χειρουργηθεί από τη δεύτερη-τρίτη μέρα ζωής και περιμένει να χειρουργηθεί γιατί δεν βρίσκουμε τραπέζι εκτάκτων. Πάνω από 4 θέσεις αναισθησιολόγων και νέες για χειρουργία και εφημερίες και στο Αγλαία Κυριακού. Τα χειρουργεία έχουν καθυστερήσει από τότε που τα τραπέζια μειώθηκαν από 5 σε 3 και φτάνουμε σε αναμονές από 6 ως 14 μήνες. Δεν φτάνουμε, δεν επαρκούμε, δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε με ασφάλεια. Η αναστολή των προγραμματισμένων χειρουργείων δεν θα εφαρμοστεί, διαμηνεί η κυβέρνηση. Η εκτίμηση που έχω τελικά δεν θα υπάρξει αναστολή. Όχι γιατί είμαι τύραννος, αλλά γιατί έχουμε προκηρύξεις αναισθησιολόγων, έχουμε τρέξει το διαγωνισμό. Μέχρι 25 του μηνός θα έχουμε το αποτέλεσμα. Οι ελλείψεις προσωπικού στα δύο νοσοκομεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων, έχουν κρατήσει κλειστές χειρουργικές αίθουσες τα τελευταία 4 χρόνια.